αντιπροσωπεία των Επιτροπών Αγώνα των Αυτοαπασχολούμενων και Μισθωτών Δικηγόρων, μαζί με αντίστοιχες άλλων επιστημόνων, όπως των μηχανικών και οικονομολόγων. Πραγματοποιούμε σήμερα αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας εδώ στο Υπουργείο Εργασίας, όπως και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο θα επισκεφθούμε αμέσως μετά. Ο σκοπός μας είναι να διεκδικήσουμε όχι μόνο το ελάχιστο, δηλαδή την αποζημίωση των 800 ευρώ, την οποία εντελώς αδικαιολόγητα μας στέρισε η κυβέρνηση, η οποία αποτελεί μια σταγόνα στον ωκεανό των αναγκών της μεγάλης πλειοψηφίας των συναδέλφων, οι οποίοι πραγματικά δίνουν αγώνα επιβίωσης σε αυτές τις συνθήκες με κλειστά τα δικαστήρια, αλλά και μια σειρά άλλα μέτρα ζωτικά, όπως την απαλλαγή και όχι απλώς την αναστολή των ασφαλιστικών εισφορών μας για ένα τετράμινο και όσο διαρκεί αυτή η κατάσταση, χωρίς φυσικά συνέπειες στα συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα, την επαναφορά στα 12.000 ευρώ του αφορολόγητου, την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και της προκαταβολής φόρου, της προστασίας της υγείας και των εργασιακών δικαιωμάτων των μισθωτών συναδέλφων που εργάζονται σε δικηγορικές εταιρείες και γραφεία, νομικά τμήματα τραπεζών και αλλού, που είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, και μια σειρά άλλα μέτρα ενίσχυσης των αυτοαπασχολούμενων και μισθωτών δικηγόρων με τα χαμηλότερα εισοδήματα. Είμαστε επίσης εδώ για να καταγγείλουμε τον εμπεγμό της κυβέρνησης με τα λεγόμενα vouchers, δηλαδή τις επιταγές των σεμιναρίων τηλεκατάρτισης, τα οποία μας πλασάρει προκλητικά η κυβέρνηση για να μας χρυσώσει το χάπι από την εντελώς απαράδεκτη εξαίρεσή μας από την αποζημίωση των 800 ευρώ. Τα σεμινάρια αυτά δεν ωφελούν τους δικηγόρους, αλλά μόνο τα αρπακτικά διαφόρων κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, που βρίσκουν ένα νέο έδαφος για την ανάπτυξη μιας κερδοφόρας δραστηριότητας. Είμαστε τέλος εδώ για να δώσουμε ένα γενικότερο αισιόδοξο και αγωνιστικό μήνυμα σε αυτές τις πραγματικά δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες για το λαό μας, ότι μένουμε δυνατοί, δεν σιωπούμε, δεν υποστέλουμε τη σημαία των διεκδικήσεών μας, αγωνιζόμαστε μαζί με τους εργαζόμενους και το λαό, όχι μόνο για την προστασία της υγείας μας, που είναι φυσικά το πιο σημαντικό, αλλά και για την υπεράσπιση του εισοδήματος, των εργασιακών δικαιωμάτων, των συνδικαλιστικών και πολιτικών ελευθεριών μας. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να δηλώσουμε ότι τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση για τους μισθωτούς και με μπλοκάκι και αυταπασχολούμενους επιστήμονες αποτελούν μια κοροϊδία. Στην ουσία η κυβέρνηση αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι επιχειρεί να φορτώσει τα βάρη και αυτής της κρίσης στις πλάτες των μισθωτών και αυταπασχολούμενων επιστημόνων. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου πρακτικά δεν υπάρχει εργασία και αντικείμενο. Βρισκόμαστε επίσης σε μια περίοδο που χιλιάδες μισθωτοί με δελτίο παροχής υπηρεσιών που δουλεύουν στις τεχνικές και μελετητικές εταιρείες δέχονται απολύσεις, μειώσεις μισθών, υποχρεωτικές αργίες και εκπεριτροπής εργασία χωρίς καμία προστασία. Δηλώνουμε ότι το επίδομα των 600 ευρώ που εξήγηλε η κυβέρνηση, που στέλνει σχεδόν 80 εκατομμύρια ευρώ προς τους ιδιοκτήτες των ΚΕΚ και των ιδιωτικών κολεγίων, αποτελεί μια κοροϊδία. Δηλώνουμε επίσης ότι με επιδόματα αυτή τη στιγμή δεν γίνεται να καλυφθούν οι πιεστικές ανάγκες. Από εδώ και πέρα δηλώνουμε ότι θα μας βρίσκουν στο δρόμο παρά την καραντίνα που έχουν κηρύξει, διότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να ενισχυθεί ουσιαστικά το εισόδημά μας και να καλυφθούν οι ανάγκες μας είναι μια ουσιαστική και μόνιμη ενίσχυση για όσο διάστημα διαρκέσει η κρίση, αλλά και παραπέρα
να δοθεί το μήνυμα ότι δεν θα ανεχθούμε το σύνολο των αντεργατικών και αντιλαϊκών διατάξεων που περνούν με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης που επέβαλε η πανδημία του κορονοϊού. Καλούμε τους συναδέλφους να απευθύνονται στα σωματεία τους, στις επιτροπές αγώνων αυταπασχολούμενων και ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα να δοθεί δημοσιότητα σε κάθε εργοδοτική αυθαιρεσία, αλλά και οι αυταπασχολούμενοι διαδηλώνοντας να απαιτήσουν ουσιαστικά μέτρα κάλυψης. Δεν μένουμε στο επίδομα, ζητάμε μέτρα αναστολής των εισφορών προς τα ταμεία, χωρίς υποχρέωση καταβολής τους. Επίσης ζητάμε να μειωθούν και να μην τα ενίκια και για τους αυταπασχολούμενους επιστήμονες που κρατούν τα δικά τους γραφεία, να μετατεθούν προς τα κάτω όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις από τις ρυθμίσεις οφειλών που δημιουργήθηκαν από την κρίση τα προηγούμενα χρόνια. Με αυτά δηλώνουμε ότι θα μας βρίσκουν μπροστά στο Υπουργείο για όσο διάστημα χρειαστεί. Είμαστε εδώ σήμερα για να πρωτοφωνάξουμε ότι μπορεί η κυβέρνηση να έχει επιβάλει καραντίνα για την πανδημία του κορονοϊού, αλλά εμείς πρωτοφωνάζουμε σήμερα ότι τα δικαιώματά μας, τα δικαιώματα των εργαζομένων λογιστών, των μισθωτών λογιστών, δεν θα μπουν σε καραντίνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι με τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση σε τελευταίο χρονικό διάστημα, οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου έχουν κυριολεκτικά ξεσαλώσει. Αυτό που βιώνουν οι συνάδελφοι είναι όχι μόνο εντατικοποίηση εργασίας, αλλά αξιοποίηση κάθε μορφής εργασίας, όπως η τηλεργασία, για να μπορεί να αξιοποιείται από τους εργοδότες του κλάδου, ώστε να μην υπάρχει σταθερός εργάσιμος χρόνος. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεγάλες εταιρείες ηλεκτρικές σήμερα καλούν τον κόσμο να δουλεύει και Σαββατοκύριακα από το σπίτι του. Και βεβαίως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των συναδέλφων που εργάζεται σε λογιστικά γραφεία και σε άλλες εταιρείες έχουν μπει ήδη σε αναστολή. Κάποιοι μας καταγγέλνουν ότι ενώ είναι σε αναστολή και παίρνουν το επίδομα των 800 ευρώ, οι εργοδότες τους ζητάνε να προσέχονται στην εργασία τους και να παρέχουν τις υπηρεσίες και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα καταγγέλουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Εμείς λέμε ότι δεν θα επιτρέψουμε να επιβληθεί αυτή η κατάσταση στους χώρους δουλειάς. Μόλις μας τις δυνάμεις καλούμε τους συναδέλφους να ενισχύσουν τα σωματεία μας σε όλη την Ελλάδα, να ενισχύσουν την ΕΛΕΠΑ στην Αττική και παντού, έτσι ώστε να μπορούμε την επόμενη μέρα από την πανδημία να είμαστε πιο δυνατοί να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας και να μπορούμε συλλογικά και οργανωμένα να ενισχύσουμε και τον κλάδο των λογιστών, των μισθών λογιστών στα δικαιώματά τους. Σήμερα είμαστε εδώ και απαιτούμε μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς και ασφάλειας απέναντι στην εργοδοτική ασυδοσία του τελευταίου χρονικού διαστήματος που εντείνεται και μέσα από τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης. Είναι χαρακτηριστική μέσα σε αυτά τα πλαίσια και η στάση του Οικονομικού Επιμελητηρίου που για το δεδομένο ζήτημα των αυτοαπασχολούμενων σε εισαγωγικά εργαζόμενων ουσιαστικά που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας δηλαδή που δεν δικαιούνται καν το επίδομα των 800 ευρώ, αλλά μένουν στο ζήτημα των 600, η κυβέρνηση μένει στο ζήτημα των 600 ευρώ και αυτό με την υποχρέωση της κατάρτισης, δηλαδή δεν έχουν καμία κάλυψη ούτε καν μέσα από τις άδειες ειδικού σκοπού, ούτε καν αυτό το ελάχιστο 800 που δίνεται στους υπόλοιπους εργαζόμενους. Το Οικονομικό Επιμελητήριο αυτή τη στιγμή είναι σύμφωνο με αυτή την κατεύθυνση. Και σε επικοινωνία που είχα μαζί τους τις προηγούμενες μέρες. Τα μέτρα είναι ενδεικτικά που προτείνονται από πλευράς τους, δηλαδή μέτρα στήριξης του κεφαλαίου των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Είναι χαρακτηριστικές οι προτάσεις για τα μέτρα δημοσιονομικής χαλάρωσης, ακόμα και η τελευταία πρόταση για έκδοση ευρωομολόγου. Και στο ζήτημα της προστασίας των εργαζομένων σφυρίζουν αδιάφορα. Σε αυτή την κατεύθυνση εμείς λέμε ότι εργαζόμενοι αυτοαπασχολούμενοι μόνο δρόμο έχουν την οργάνωση στα σωματεία τους και από κοινού εργαζόμενοι αυτοαπασχολούμενοι να διεκδικήσουμε μέτρα στήριξης όπως οι άδειες ειδικού σκοπού, μέτρα φοροελάφρυνσης, αναστολής πληρωμών φορολογικών ασφαλιστικών όπου χρειάζεται και με εισοδηματικά κριτήρια καταρχήν να θεσπιστεί το αφορολόγητο 12.000 ευρώ, γιατί τα μέτρα που εξαγγείλει η κυβέρνηση και οι ΚΑΔ που ανακοινώνονται είναι με οριζόντιο χαρακτήρα, που σημαίνει ότι σαφώς ευνοούνται μεγάλες επιχειρήσεις και ρίχνονται στον ΚΕΑΔΑ μικροί επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και μαζί με αυτούς φυσικά οι εργαζόμενοι στην εργασιακή ζούγκλα που υπάρχει αυτή την περίοδο.